Εντάξει, δεν διαφέρει και πολύ από αυτά που λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το Carnegie Europe είναι μια δεξαμενή σκέψη. Οι κύριοι Μαρκ Πιερίνη και Φραντζέσκο Σικάρντι έκαναν μια ανάλυση και λένε το εξής. Εντάξει, άμα βγει ο Ερντογάν, το έργο το ξέρουμε. Θα συνεχιστούν αυτά που μέσα σε άκρα με αυτά που έχουμε δει. Εάν όμως δεν εκλεγεί, παρεμπιπτόντως. Ο Ερντογάν χθες μιλούσε σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Με έκανε το λάθος. Κάντε ένα μαγνητοσκόπηση ζωντανά. Όταν έχεις προβλήματα υγείας δεν κάνεις ζωντανή και όταν διεκδικείς και προεδρία. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή σταμάτησε. Έγινε ένας χαμός. Μπήκε μέσα νομίζω για 25 λεπτά, μετά ξαναβγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Προς τιμήν του είπε ότι έχω ένα κρύωμα στο στομάχι, τώρα δεν ξέρω διάρρεια είχε, τι είχε. Πάντως αφού το επικέντρωσε στο στομάχι, να θυμηθούμε ότι έχει κάνει εγχείρηση στο παχύ έντερο. Έχω διαβάσει τη συνέντευξη που έδωσε ο γιατρός του, ένας δυνατός γιατρός, καρκίνος του παχαίου εντέρου. Αυτή ήταν η φανερή εγχείρηση. Έχει γραφτεί σε τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχει κάνει και μία εγχείρηση στη Γερμανία που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Προεδρία. Τώρα άλλοι λένε ότι ξαναέκανε εγχειρήσεις για αφαιρέσεις. Αυτά όμως δεν μπορούν ούτε να τα... Παραμένουμε στη μία σίγουρη και στη μία μυστική που την έκανε κρυφά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι αλήθεια. Τώρα, εάν επιδείνωσε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως, δεν έμεινε το θέμα μόνον στην χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη. Σήμερα ήταν να πάει στη Σεβάστια, στη Γιοσγάτη και στο Κρίκαλε. Ναι, και στο Κρίκαλε, σε τρεις νομούς, πρωτεύουσες νομών, σε μια μέρα. Θα έκανε και εκεί κάποια εμφανίσεις με τους οπαδούς του και είπε ότι ακυρώνεται. Να δούμε αν θα πάει κάπου αύριο. Πάντως, αυτό είναι μια παράμετρος που δεν την είχαμε λάβει υπόψη κανένας, έτσι. Ότι τι θα γίνει εάν ο Ερντογάν για οποιουσδήποτε λόγους, ανθρώπινα, δεν λέμε να πάρει τίποτα ο άνθρωπος, πολιτικά μιλάμε. Εάν λοιπόν ο Ερντογάν δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο ΑΚΕΠΕ? Αυτό θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή ή μάλλον σε μια άλλη εκπομπή θα κάνουμε μια ειδική αναφορά. Ας πάμε τώρα να δούμε τι εξετάζουν. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι εύστοχες οι επισημάνσεις των Πιερίνη και Σικάρντι. Ξαδέρφια μας είναι από εδώ από την Ιταλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αν κερδίσει λοιπόν ο Κιλιστάρογλου, η Άγκυρα θα κινηθεί άμεσα για εξομάλυνση της σχέσης με το ΝΑΤΟ. Αλλά ορισμένες από τις... Δεν θα είναι, τα έχουμε πει νομίζω και χθες. Ναι, θα πάει προς το ΝΑΤΟ, αλλά θα μείνουν αγκάθια. Το πρώτο είναι η Συρία, το δεύτερο είναι η Κύπρος. Και η Ρωσία, δεν θα φύγει και από εκεί εύκολα. Η Ρωσία την έχει χειροπόδαρα την Τουρκία πιασμένη και την έχει πιάσει και από τα κάκαλα, έτσι, το ενεργειακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα τα δύο αγκάθια είναι η Συρία και η Κύπρος. Πάμε να δούμε τι λέει παρακάτω λοιπόν. Ότι θα αποκατασταθεί το κράτος δικαίου κατά κάποιο τρόπο, εντάξει μην τρελαινόμαστε τώρα, η Τουρκία θα γίνει δημοκρατική χώρα, άμα γίνει δημοκρατική χώρα θα διαλυθεί, τα πάμε αυτά. Και ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιωθούν. Με διαφορά η πιο σημαντική αλλαγή θα αφορά την ασφάλεια και την άμυνα. Εάν όπως έχει προαναγγελθεί από το ΣΕΞ και τον Κιλιστάρογλου, νέα τουρκική ηγεσία επανέλθει σε έναν πιο επικοδομητικό ρόλο στο ΝΑΤΟ, διατηρώντας παράλληλα σταθερές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, οι στρατηγικές επιπτώσεις θα ήταν βαρισίμαντες. Πρώτον, η Τουρκία θα καταβάλει προσπάθειες να εμποδίσει τη Ρωσία να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε διάφορους τομείς. Δεύτερον, η Άγκυρα μπορεί να τερματίσει άμεσα το βέτο που έχει βάλει για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τρίτον, μπορεί να αποφασίσει μια σημαντική στρατιωτική ανάμειξη στις επιχειρήσεις για τον καθησυχασμό των εταίρων της Ανατολικής Πτέρυγας από την Εσθονία ως τη Ρουμανία. Η Τουρκία πουλάει ότι έχει μεγάλο στρατό και μπορεί να διαθέσει στρατό στο ΝΑΤΟ. Τέταρτον,
μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνση από το τουρκικό έδαφος των συστοιχειών των S-400 που παραδόθηκαν από τη Ρωσία στην Τουρκία τον Ιούλιο του 19. Πέμπτον, ως συνέπεια της προηγούμενης κίνησης, η Τουρκία μπορεί να συμμετάσχει σε συζητήσεις για την απόκτηση ή και την ανάπτυξη μιας συμβατής με το ΝΑΤΟ αρχιτεκτονικής αντιπυραυλικής άμυνας και να διεκδικήσει την επαναφορά της στο πρόγραμμα των F-35. Για τα Viper δεν συζητάμε, αν τα κάνει όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά όλα είναι ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Θα περίμενα να γίνουν από τα δικά μας think tank αυτές οι αναλύσεις και όχι από το Carnegie. Με δεδομένη την ανάμειξη ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ, αυτές οι συζητήσεις θα είχαν απτό αντίκτυπο στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Επίρου. Θα άλλαζαν επίσης ριζικά την πολιτική αντίληψη για την Τουρκία, γιατί τώρα την έχουν στη γωνία. Αντίθετα, σε καθεμία από αυτές τις κινήσεις θα αντισταθεί η Ρωσία, ασκώντας πίεση στην Τουρκία μέσω διαφόρων οδών. Δηλαδή μέσω της προμήθειας φυσικού αερίου, μέσω της διαμετακόμισης φυσικού αερίου, μέσω της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού, τουριστική κίνηση, 6-7 εκατομμύρια τουρίστες. Μιλάμε για πάνω από 10-15 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο κερδίζει η Τουρκία από τους Ρώσους τουρίστες. Άμα η Ρωσία πει απαγορεύω, όπως έκανε μετά το Σουχόι που το κατέριψε η Τουρκία, μόλις πήγε ο Ερντογάν και άρχισε να παίρνει τα μηνύματα από τον τουριστικό τομέα ότι δεν θα ανοίξουμε καν φέτος τα πεντάστερα ξενοδοχεία, ο Ερντογάν γονάτισε το 2016, έγραψε την επιστολή συγγνώμης για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρκικού κράτους και έκτοτε άρχισε η κολεγιά της Τουρκίας με την Ρωσία. Τον υποστήριξε και η Ρωσία στο πραξικόπημα φυσικά. Άρα είναι ένα θέμα ο τουρισμός που μπορεί να εκβιάσει η Ρωσία την Τουρκία και τα αγροτικά προϊόντα που εισάγει η Ρωσία από την Τουρκία. Στο ζήτημα της Συρίας, και εκεί θα έχει πρόβλημα η Δύση, γιατί ο κ. Ντάρογλου το έχει πει. Εγώ θα μιλήσω απευθείας με τον Άσαντ, θα στείλω πίσω τους πρόσφυγες. Αυτό γεννά προβλήματα, γιατί η Δύση δεν θέλει τον Άσαντ. Επίσης, αντιμετωπίζουν με προβληματισμό οι Δυτικοί την μαζική μεταφορά των 3,5 εκατομμυρίων από την Τουρκία στην απαγορεύεται, λέει, με βάση το διεθνές δίκαιο. Ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει με τη θέλησή τους. Να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πού είναι το... Φυσικά αυτό θα σημάνει και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Συρία, από 4 περιοχές που ελέγχει. Πάντως και θα έχουμε και... αυτό θα έχει αντίκτυπο και στο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Άλλο φυσικά πρόβλημα είναι η Κύπρος. Εκεί μπορεί να αλλάξει η ρητορική, να είναι πιο ήπιοι, να αποφύγουν τις επιθετικές κινήσεις η νέα κυβέρνηση, αλλά κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι θα εγκαταλείψουν την πολιτική των δύο κρατών, αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Άρα και εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα στις σχέσεις με την Δύση. Συνολικά οι αποκλίσεις στην εξωτερική πολιτική δεν θα εξαφανίζονταν με ενδεχόμενη εκλογή του κ. Ντάρογλου. Από τις περιορισμένες ανταλλαγές μεταξύ των Συμβούλων Εξωτερικής Πολιτικής της Συμμαχίας των 6 και των Δυτικών Θεσμών έχει ήδη προκύψει ένα σημαντικό στοιχείο. Μιλάνε, κάνουν διαβουλεύσεις οι άνθρωποι. Ένας επαγγελματικός και αξιοπρεπής διάλογος θα αποκατασταθεί μεταξύ της Άγκυρας και των πρωτευουσών της Δύσης. Αυτό θα αποτελούσε μεγάλη ανακούφιση για το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, το Παρίσι και την Ουάσιγκτον. Εκτός του τομέα της ασφάλειας, μια άλλη σημαντική βελτίωση θα ήταν σταδιακή επιστροφή σε μια αρχιτεκτονική κράτους δικαίου, καλά καληνύχτα, πιο κοντά στα δυτικά πρότυπα. Θα απελευθερώσουν τον Καβάλα φυσικά, τον Σελαχαντίν Τεμιρτάς, θα είναι λίγο πιο ανεξάρτητο το δικαστικό σύστημα και θα γυρίσουν στο κοινοβουλευτικό σύστημα από αυτό που έχουν τώρα. Τέλος πάντων, θεωρούν ότι αυτό είναι σημαντικό για την Δύση, θα έχει ωφέλη η Δύση, αλλά δεν θα είναι χωρίς εμπόδια και η επόμενη μέρα. Σημειωτέων ότι στους 6 ανήκει ο Νταβούτογλου με το δόγμα του στρατηγικού βάθους. Διαβάστε να δείτε τι λέει για μας, για τα Βαλκάνια. Είναι η Αξενέρ, η Γκρίζη Λίκη και ο Καραμολάογλου, ο Ισλαμιστής. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα.
Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να πούμε ότι ο Σελαχαντίν Τεμιρτάς, αλλά και άλλοι Κούρδοι δημοσιογράφοι από την Ευρώπη κυρίως, λένε ότι γνωρίζουμε ότι έστειλε επιτροπή ο Ερντογάν στον έγκλειστο στο φυλακή του Ήμραλι, είναι η ελληνική καλόλιμνος στη θάλασσα του Μαρμαρά, εκεί βρίσκεται από το 1999 έγκλειστος ο Αμπτουλά Ωτσαλάν, μετά την παράδοσή του από τις κενιατικές αρχές τους Τούρκους στον Ναϊρόμπι της Κένιας και μετά την συμφωνημένη με τους Δυτικούς και τους Τούρκους μετάβαση του Ωτσαλάν στο Ναϊρόμπι, από εκεί και μετά τον εγκλώβησαν τον άνθρωπο, τον έδωσαν στα χέρια των Τούρκων. Είναι έγκλειστος από το 1999, έχουν υποθεί πολλά. Αυτό που αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος αυτός, παρότι είναι εχμάλωτος, μένει όρθιος, αγωνίζεται για τα δικαιώματα και για το λαό του. Έστειλε λοιπόν εκεί ο Ερντογάν μία επιτροπή για να πάρει μία δήλωση και να επιστρέψουν οι Κούρδοι, τέλος πάντων αυτοί που ψήφισαν, γιατί περίπου το 40% των Κούρδων ψήφισε το ΑΚΕΠ, να επιστρέψουν στο ΑΚΕΠ. Ο Αμπτουλά Ωτσαλάν είπε όχι και γι' αυτό μόλις είπε όχι, ξεκίνησαν από χθες τις συλλήψεις. 126 τελικά συνελήφθησαν, δικηγόροι, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Οι δικηγόροι που συνελήφθησαν ήταν αυτοί που είχαν αναλάβει να οργανώσουν την ασφάλεια της κάλπης στα εκλογικά τμήματα για να μην γίνει νοθεία. Και έπιασαν αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως, παρόλα αυτά, διαβάζω ότι το κόμμα των Κούρδων ετοιμάζει 100.000, ακούστε νούμερο, 100.000 εθελοντές οι οποίοι θα επιβλέψουν την καταμέτρηση για να μην γίνουν κλοπές των ψήφων των Κούρδων. Έχω διαβάσει και διάφορα τα ποσοστά που παίρνουν οι Κούρδοι. Ίσως αύριο να μπορέσω και να σας τα πω, να σας βρήκα ένα λογαριασμό ο οποίος λέει στους περισσότερους νομούς πόσους βγάζει, πόσους βουλευτές θα βγάλουν οι Κούρδοι στους περισσότερους νομούς.